Υπάρχει από την εποχή που ιδρύθηκε το μοναστήριο, από το 12ο αιώνα, λειτουργήσε μαζί με το μοναστήρι περίπου 600 χρόνια, έως το Μάρτιο του 1822. Οπότε, όπως είπε και ο Δεσπότης μας, καταστράφηκε από τους Τούρκους στη Μάχη Δοβρά. Η Μάχη Δοβρά είναι μια μεγάλη και ιστορική μάχη και μία από τις πρώτες που έγινε στη Μακεδονία κατά των Τούρκων. Οι Τούρκοι, επειδή είχαν πολύ μεγάλες απώλειες, στην Μάχη Δοβρά άρχηγοι ήταν η Ναουσέο Καρατάσος, ο Αναστάσος Καρατάσος, ο Ζαφυράκης, θα τον έχετε ακούσει φαντάζομαι, ναι, ο Γάτσος. Και ο Δός Ζαφυράκη, τα ονόματα σας είναι γνωστά, παιδιά. Και ο Γάτσος και ένας ακόμη που δεν θυμάμαι το όνομά του. Λοιπόν, οι Τούρκοι λοιπόν για λόγους εκδίκησης καταστρέψανε το μοναστήρι και τον ναό αυτόν, ο οποίος όπως μας πληροφορεί η επιγραφή που είναι πάνω από την είσοδο του ναού, 22 χρόνια μετά την καταστροφή το 1844 ξανακτίστηκε με τη συνδρομή τον Πέριξ, με τη βοήθεια δηλαδή τον Πέριξ των γύρω ευλαβών χριστιανών. Ο ναός όμως στη μορφή που τον βλέπουμε, επειδή όπως είπε και ο Δεσπότης μεσολάβησαν 172 χρόνια που ο χώρος δεν λειτουργεί σαν μοναστήρι, από το 1822 που καταστράφηκε ο χώρος, το μοναστήρι, ως το 1994 είναι 172 χρόνια. Αυτά τα 172 χρόνια ο χώρος δεν λειτουργήσε σαν μοναστήρι. Το 1844 κτίστηκε ο ναός αυτός, 47 με 86 ήταν παιδούπολη, 86 με 94 πλήρης εγκατάλειψη, και από το 94 και μετά που ήρθε η νέα αδελφότητα εδώ πέρα, άρχισε η ανασύσταση της μονής, δηλαδή επιδιώρηση των παλαιών κτιρίων και το κτίσιμο των νέων. Και φυσικά και ο ναός αυτός, όπως το βλέπουμε στη μορφή που τον βλέπουμε, αγιογραφημένο κτλ. Ήταν ερείπιο, έτρεχε από νερά από παντού, από την οροφή, έτρεχα νερά. Το δάπεδο το αποτελούσαν οι πέτρες που είναι εδώ στο περιστήλιο. Για θέρμανση είχε ένα βαρέλι που βάζαμε κορμούς δέντρων. Λοιπόν, σκάφτηκε ο ναός για να πάρει ύψος. Επισκευάστηκε ορυφή, αλλάξανε τα κεραμίδια, αγιογραφήθηκε ο ναός, μπήκε το καινούριο τέμπλο, τα καθίσματα, τα στασίδια και όλα αυτά. Και έτσι από το 1994 και μετά άρχισε να λειτουργεί ο ναός αυτός και το μοναστήρι φυσικά. Και κατά συνέπεια από το 1994 άρχισε και η σύγχρονη ιστορία της μονής μας. Αυτά. Εδώ δίπλα λειτουργεί η έκθεση της μονής, αν θέλει κάποιος να πάρει κάτι θα ανοίξει τώρα. Πόσα λεφτά κάνεις? Παιδιά θα δείτε. Δεν είναι υποχρεωτικό να πάρετε κάτι. Δεν είναι υποχρεωτικό. Επειδή με ρωτήσατε στο σχολείο αν έχει κάτι να πάρουμε από εκεί, όποιος θέλει και αν θέλει. Τελειώνουμε από εδώ και φεύγουμε μετά. Κάντε μια πόρτα. Για λίγο και θα φύγουμε.